Ως πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Αδιούχων Ψυχτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Νομού Πέλλας, σας ενημερώνω ότι διοργανώνουμε μια ημερίδα για το ηλεκτρονικό δελτίο ελέγχου. Το ηλεκτρονικό δελτίο ελέγχου αφορά μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και την υποβολή στοιχείων τεχνικών για κάθε εξοπλισμό που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή ουσίες που καταστρέφουν την στιβάδα του όζοντος. Σας ενημερώνουμε πως από τις 29 Τρίτου του 2019 ξεκίνησε επίσημα λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την καταγραφή και την υποβολή στοιχείων συντήρησης τεχνικών εργασιών και εξοπλισμού που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής που αφορά όλους μας. Πότε το συμπληρώνουμε, ποιοι και κάθε πότε είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πρόστιμα, νομοθεσία και φθοριούχα αέρια, θα είναι κάποια από τα σημαντικά θέματα. Η συμμετοχή των επαγγελματιών κρίνεται απαραίτητη, ώστε να μην υπάρχει δικαιολογία ότι δεν γνωρίζανε, μιας και επικοινωνούν μεγάλα πρόστιμα. Από τις 31 Τρίτου του 2020 είναι υποχρεωτικό. Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερωθούν όλοι οι υπόχρεοι που έχουν ψυχτικές μονάδες, ανεξαρτήτως είδους, χώρου, σε γενικού αλλά και υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως νοσοκομεία, εστιατόρια, ταβέρνες, ξενοδοχεία, καφετέριες, δημόσια κτίρια κτλ. Για περισσότερες πληροφορίες σας ενημερώνουμε να είσαστε στην ημερίδα που θα γίνει την Κυριακή 3 Νοεμβρίου και ώρα 6 στο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα Νέο. Ο κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Πουλιανός Παναγιώτης. Ευχαριστώ.